Σε μια αγωνιστική που οι μικροί έδειξαν για μια ακόμα φορά τα δόντια τους και μάλλον θα είναι ρυθμιστές όπως πάνε τα πράγματα για το φετινό πρωτάθλημα και που στην κορυφή τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια δεν θυμόμαστε να έχουμε ξαναδεί Άρη και ΠΑΟΚ με τη σειρά που τα είπαμε, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δηλώνει πως οι λάτρεις του ποδοσφαίρου και του suspense θα έχουν πολλά να πούν, εμείς πολλά επίσης να πούμε και εσείς να ακούσετε, αλλά ταυτόχρονα θα δοθεί και μια αρχή σε ένα πρωτάθλημα το οποίο με τα πολλά και με τα λίγα δίνει τη χαρά σε όλους όσους το παρακολουθούν μέχρι στιγμής να το παρακολουθήσουν με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια του. Βίντεο νούμερο 11 για τους παγκίτες. Είναι ο Σόντρος Δημητρόπουλος. Είναι ο Γιάννης Λαχογιάννης. Τι είδαμε? Εγώ είδα λίγα πράγματα, αλλά πολλά κατάλαβα. Εσύ πιστεύω ότι είδες περισσότερα. Είδα περισσότερα. Και θα με ενδιέφερε να ακούσω τι κατάλαβες. Βεβαίως. Εγώ θέλω να μου πεις σε μια πρόταση πώς σου φάνηκε η συνολική αγωνιστική. Συνολική αγωνιστική. Φτωχή σε γκολ. Πλούσια σε σασπένς και σε εκπλήξεις. Και νομίζω ότι πρωτάθλημα στο οποίο χρήζονται ρυθμιστές όχι οι ωρέξεις των μεγάλων ομάδων, αλλά η απόδοση των μικρών και οι βαθμοί που κόβουν από τους υποτιθέμενους μεγάλους, αυτό είναι το αλατοπίπερο σε ένα πρωτάθλημα που όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε. Ναι. Ήταν η αγωνιστική των άνω-κάτω, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή ήρθαν λίγο τα πάνω-κάτω, ήρθαν αποτελέσματα που δεν περιμέναμε ή περιμέναμε, εγώ τουλάχιστον δεν περίμενα σε κάποιους αγώνες. Πάμε από το ντέρμπι. Πάμε από το ντέρμπι κατευθείαν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν. 1-1. Τι περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς. Σε ένα παιχνίδι που εμείς στις προβλέψεις το είχαμε πει goal-goal. Νομίζω ότι παίξαμε safe. Αλλά τέλος πάντων 1-1, ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι την είχα σχολιάσει σε προηγούμενες εκπομπές στην ομάδα έδρας, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσε. Ακριβώς. Και δεν το πήρε γιατί απέναντί της έχει ένα ΠΑΟΚ που από ό,τι φαίνεται της έχει πάρει τον αέρα τα τελευταία 2-3 χρόνια μέσα στην έδρα της. Έχει ένα ΠΑΟΚ ο οποίος σε μεγάλα διαστήματα του χθεσινού ντέρμπι φαινόταν πιο ομάδα και είχε απέναντί της ένα ΠΑΟΚ που μπορεί πέρυσι η Σουπαλία που πήρε να φάνταζε με νίκη και εν τέλει ήταν και αυτή που έκρινε το πρωτάθλημα από 2-0-2-2 στην Παπαρίνα, στην Αγία Σοφιά. Αλλά φέτος νομίζω ότι αυτός έκανε κουμάντο από τη στιγμή που μπήκε μπροστά στο σκορ. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε την υπεροχή όσον αφορά τα στατιστικά, είχε την μπάλα περισσότερο στα πόδια της, είχε αυτό το 60-65% που έχει κατοχή μπάλας, αλλά αυτό δεν μετουσιώθηκε ποτέ σε αυτό που θα περίμεναν οι οπαδοί της, σε νίκη. Έφαγε πρώτη γκολ από το πρώτο στημένο κιόλας, αν θυμάμαι καλά, του ΠΑΟΚ, με το που κέρδισε το πρώτο του κόρνερ, μετουσιώθηκε σε γκολ. Από εκεί και πέρα δεν θα σου πω, για να μην κακολογήσω κάποια ομάδα, ότι η ΑΕΚ, ότι ο ΠΑΟΚ άφησε την ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι η ΑΕΚ προσπάθησε να ισοφαρίσει, γιατί αυτό έπρεπε να κάνει. Να ισοφαρίσει και μάλιστα. Να αντιδράσει γρήγορα. Μπράβο, και αντιδράσει γρήγορα. Και γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να χτυπήσει αντιπιθέσεις, ο οποίο δεν του βγήκε πολύ, θα το έλεγα αυτό, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχε 2-3 ευκαιρίες. Την περίμενε την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Ναι, την περίμενε. Ευτύχησε η ΑΕΚ να ισοφαρίσει αρκετά πριν το 45, αν θα μου καταλάβει κοντά στο 30 ή στο. Όχι. Μικρή σημασία έχει. Με ένα σεντερφορίσιο γκολ, με την έννοια που το λέω, δεν υπήρξε κάποιο συνδυασμό κάτι. Πήρε την πάσα πέρα, πλάτη στο τέρμα, λόγω του σωματότυπου του. Την κράτησε, γύρισε και σούταρε. Αυτό έκανε. Ο Πιερό πιέστηκε πάρα πολύ σε εκείνη τη φάση. Ναι. Απλά απέδειξε ότι τα βουνά δύσκολα πέφτουν. Μπράβο. Εντάξει, δεν έπεσε. Μας έδειξε ότι μπορεί να βάλει γκολ και με την μπάλα στα πόδια, ναι, όχι μόνο με το κεφάλι. Και αυτό είναι το ευτυχές για την ΑΕΚ. Ότι κατάφερε σε εκείνη τη φάση που ο Κοϊτά, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε την κάθετη, μια κάθετη πάρε, βάλε σε ένα παίκτη που ξέρει τι να κάνει και πώς να χρησιμοποιήσει τον όγκο του σώματός του. Αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα για την ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι σαν δευτερότριτος ή τρίτο-τέταρτος τον φέραν τον Πιερό στην ΑΕΚ και έχει αποδείξει ότι τα λεφτά που θα πάρει, τουλάχιστον προς το παρόν, θα τα τιμήσει στο έπακρο. Τώρα που κάποιοι άλλοι σφυράνε κλέφτηκα. Για μένα, όταν την παράσταση την κλέβουν προπονητές σε έναν αγώνα, αλλά αρνητικά. Οπότε έχεις να πεις για τον τέρμα. Έχεις να πεις για τους προπονητές. Ναι, δεν έχω να πω κάτι για το μάτς. Το θέμα προπονητών. Θα σου πω και από τους δύο προπονητές που έχω ένα παράπονο. Ο Λουτσέσκου που προκαλεί.
Αλλά κάνει και προκαλεί. Κακό κάνει και προκαλεί. Προκαλεί στο γήπεδο. Έγινε αυτό. Δεν σου άρεσε το προκαλεί ο Λουτσέσκου. Δεν μου άρεσε, όχι. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Να προκαλεί να σου πω. Για τον Αλμέιδα, τι δεν σου άρεσε. Εμένα στον Αλμέιδα μου άρεσε που για ακόμη μια φορά και α με κατηγορήσουν οι φίλοι τη ΑΕΚ ότι πάλι δεν φταίει πουθενά. Ενώ εγώ, α πούμε, μέσα από τον αγώνα που είδα μια ΑΕΚ ότι δεν έχει κάποιο σημείο. Εννοεί ότι έκανε λάθη και είναι στο απειροφύλλητο για μια ακόμα φορά. Τι λάθο έκανε για σένα χθε. Άργησε πολύ για τι αλλαγέ. Έβασε μια δεκάδα, θα το έλεγα, πειραματική για μένα. Δηλαδή, νιώθει ο Λαμέλα είναι καλύτερα. Οκ. Α τον βάλουμε μέσα να παίξει ένα δέρμι. Είχε πρόβλημα με τον Ελίασον. Από τη στιγμή που ο Ελίασον παρουσίασε αδιαθεσία λίγο πριν τον αγώνα, αναγκαστικά θα πειραματιζόταν γιατί δεν είχε τον διεμβολιστή που λέγεται Ελίασον. Και έλειψε ο Ελίασον χθε από την ομάδα. Δεν είμαι προπονητή, αλλά μια και τον αλλοιούμε και όπω έχουν πει, μα αρέσει μπάλα και απλά λέμε τη γνώμη μα, α ξεκινήσουμε τον Άμραμπατ, Γιάννη. Βαρύ και δεν ήξερα αν θα βγάζει αγώνα. Ο Άμραμπατ συνήθω μπορεί να βοηθήσει μπαίνοντα περισσότερο σαν αλλαγή. Μάλλον βοηθάει περισσότερο όταν μπαίνει σαν αλλαγή, λέω εγώ τουλάχιστον αυτά που έχω δει από την ΑΕΚ. Εγώ σα πω εγώ δεν το έκανα. Εσύ να δεν σου άρεσε που ξεκίνησε Λαμέλα. Βασικά ήταν γενικά σαν ένα πείραμα. Εμένα αυτό μου φάνηκε. Μάλιστα σαν ένα ντέρμπι. Μετά πήγε για όλα για όλα. Δηλαδή έβαλε και, το, είχε και τον Γκαρσία μέσα και τον Πιερό από την αρχή. Άλλο για μένα πείραμα. Γκαρσία και Πιερό μαζί. Για στην κορυφή παίζει ο Πιερό και ο Γκαρσία παίζει στη θέση στην οποία έπαιζε. Εξτρέμινε. Εμεί τον βαφτίσαμε σε ντερφόρ. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, και τώρα το αποφάσισε να το βάλει ξανά εξτρέμ, δηλαδή ξανά. Δεν ξέρω. Μήπω και αποδώσει. Δεν μου άρεσε, εμένα δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Όχι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι έχει τρεις παίκτες να χρησιμοποιήσει μπροστά. Και τον Πιερό και τον Μαρσιάλ και τον Γκαρσία. Ναι. Με την απόδοση που έχει ο Γκαρσία σιγά σιγά νομίζω ότι από μόνος το θέτει αυτόν εκτός. Όταν ο Μαρσιάλ θα έρθει σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να βγάλει αγώνα και να αποδώσει τα αναμενόμενα, νομίζω ότι στην κορυφή θα παίζουν Πιερό Μαρσιάλ. Το όταν δεν ξέρω τι χρόνο θα έχει. Το όταν παίρνει παίκτες οι οποίοι έχουν να παίξουν πάρα απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εντάξει, θα πρέπει να τους περιμένεις. Ακριβώς. Λέω εγώ τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον προπονητή του ΠΑΟΚ που για μια ακόμα φορά μάζεψε πάνω τα φώτα της δημοσιότητας, νομίζω ότι την αλήθεια την είπε ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου. Ότι εγώ αυτός είμαι σε όποιον αρέσω. Μπαίνει μέσα για να προκαλέσει, μπαίνει μέσα για να είναι ο 12ος παίκτης της ομάδος. Ξέρει ότι ο εκνευρισμός που προκαλεί στο σημείο που αποφασίζει αυτός να προκαλέσει τον εκνευρισμό λειτουργεί υπέρ της ομάδος του και λειτουργεί ανασταλτικά για την αντίπαλη ομάδα. Εκνευρίζει τον αντίπαλο. Επίσης, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι το 2018 για τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει σβήσει από τη μνήμη του και μάλλον δεν θα σβήσει ποτέ ή τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Θεωρεί ότι εκείνο το πρωτάθλημα το κλέψαν από τον ΠΑΟΚ και δεν χάνει την ευκαιρία κάθε φορά που του δίνει τη δυνατότητα να γυρνάει τον χρόνο πίσω και να αναδεικνύει πάλι εκείνη την εποχή που γι' αυτό είναι μαύρη και θεωρεί ότι κλάπηκε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα πόσοι το συμμερίζονται αυτό δεν το ξέρω. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε, η συνέντευξη τύπου είναι ό,τι πιο καθαρό και πιο ανοιχτό βιβλίο μπορεί να υπάρξει για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Είπε αυτός είμαι, αν σας αρέσω. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα πάνε περίπατο. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το ντέρμπι. Για μένα, εντάξει, Πιερό και θα μου επιτρέψει να σου πω και ο Κοϊτά ήταν η καλύτερη της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Περίμενα λίγα πράγματα παραπάνω από τον, πώς λέγεται, τον μπακ της ΑΕΚ, που παίζει και στην Εθνική. Ρώτα. Από τον Ρώτα, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να βοηθήσει τόσο πολύ. Τώρα από τον ΠΑΟΚ τους έχω σημειώσει και ο Λόβρεν και ο Ζίβκοβιτς και ο Μπράντον Τόμας και ο Τάισον έπαιξαν στα πικ τους και βοήθησαν την ομάδα μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Για μένα ξεχωρίσατε Τάισον και Λόβρεν. Αυτοί οι δύο δηλαδή ήταν πραγματικά τρομεροί. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Το ερωτηματικό για μένα είναι ότι στις εξέδρες χθες βρισκόταν ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Γιοβάνοβιτς, mm-hmm. ο οποίος πήγε να δει τι, τον ντέρμπι ή κάποιους Έλληνες που παίζουν. Που παίζαν μέσα ή θα δει την απόδοσή τους για την εθνική. Γιατί έπαιζε ένας, ναι. ο Ρώτα, και μπήκε και αλλαγή στο 80-80 κάπου εκεί και ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Άλλος Έλληνας δεν έπαιζε. Μάλλον πήγε να δει τον τέρμπι. Μπορεί να θέλει να κάνει μια μεταγραφή κάποιο ξένο. Αυτό που πάλι θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το ότι απολαμβάνει την αποδοχή όλων των οπαδών ο μέχρι πρότινος προπονητής του Παναθηναϊκού, ναι. Και το έχει καταφέρει αυτό γιατί δεν
είχε ποτέ χρώμα. Ήταν απλά ένας προπονητής ο οποίος ήξερε να μιλάει, ήξερε να συμπεριφέρεται και πολύ περισσότερο ήξερε να κρατάει τις ισορροπίες. Φάνηκε και χθες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου και πριν τον αγώνα αλλά και στην ανάπαυλα, νομίζω ότι τόσες selfie με φίλους της ΑΕΚ δεν έχει ξαναβγάλει προπονητής ποτέ στο γήπεδο. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, θα πούμε το Άρης Καλλιθέα. Άρης Καλλιθέα. 2-0. Πάμε στον πρωτοπόρο τον Άρη, που στη βαθμολογία είναι πρώτος, γιατί ο Άρης είναι η ομάδα η οποία έχει καταφέρει ό,τι καμία άλλη να σκοράρει και στα 8 παιχνίδια μέχρι σήμερα το πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Ο Άρης είναι η ομάδα που κλήθηκε χθες να παλέψει πέρα από την αντίπαλό του, την Καλλιθέα, και την πίεση που είχε για να πάρει οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι. Και ο Άρης ήταν αυτός που απέδειξε ότι δεν έχει μόνο τους παίκτες φιγούρες στο γήπεδο, αλλά έχει τους παίκτες εργαλεία και τους παίκτες κλειδιά, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να δώσουν τη λύση στην ομάδα του Άκη του Μάτζιου. Κάτι τέτοιο έγινε και χθες. Την ώρα που τα βαριά όπλα δεν μπορούσαν να ξεκλειδώσουν την άμυνα της Καλλιθέας, ήρθε ο Μπράμπετς, αν θυμάμαι καλά, και έκανε το 1-0. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι έκανε πιο εύκολο το δρόμο προς το ροζ φύλλο χαρτιού, όχι αυτό είναι στο μπάσκετ, προς την νίκη για την ομάδα του Άρη. Βοήθησε και κόκκινη. Και δηλαδή, η κόκκινη έπαιξε το ροζ. Κόκκινη Καλλιθέα από το 34. Άρης καλύτερος από τα πολλά τελευταία χρόνια. Άρης πιο ομάδα από ποτέ. Συμφωνώ. Άρης με έναν Μάτζιο στον πάγκο για δεύτερη ή για τρίτη φορά στην πολύχρονη καριέρα του σαν προπονητής. Και Άρης, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά να φέρνει και τους φίλους του πάλι στο γήπεδο. Εννοείται, γιατί και είναι ένας Άρης ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στην βαθμολογία, συγκατοικεί με τον ΠΑΟΚ. Και αν μου έλεγε σε μένα, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, ότι όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα την 8η αγωνιστική θα είναι πρώτος Άρης και ΠΑΟΚ, δεν θα σε πιστεύω. Αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Να μας φέρνει ενώπιον πραγμάτων τα οποία ποτέ ακριβώς δεν νομίζαμε ότι θα συμβούν. Ακριβώς. Αν και το στίχημα για να ξαναρθεί ο κόσμος του Άρης στο γήπεδο θα είναι η σταθερή πορεία του. Μια πορεία η οποία θα τον κρατήσει στην κορυφή. Και πέρα ο λόγος που έχει φύγει ο κόσμος του Άρη, που είχε φύγει ο κόσμος του Άρη από το γήπεδο, πέρυσι κατάφερε να μην κόψει. Μάλλον δεν κατάφερε να κόψει το πρωτάθλημα του ΠΑΟ και μερικές μέρες μετά έχασε και τον τελικό του κυπέλου, που αν τον κέρδιζε θα ήταν μια όαση για αυτόν, αφού μετά από τα πάρα πολλά χρόνια που έχει να ξανακάνει ένα τίτλο ο Άρης, θα έφερνε και πάλι το χαμόγελο στα χείλη των οπαδών του. Όφη Παναθηναϊκός, προχωράμε. Για άλλο παιχνίδι, Όφη Παναθηναϊκός, Τόδες. Ναι. Πες μας. Ένα καλό μάτς, πολύ καλό μάτς, και από τις δύο ομάδες μπορώ να πω. Δηλαδή και Όφη πάλιξε πάρα πολύ. Ναι. Παναθηναϊκός κέρδισε 0-1. Γιατί? Ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ του ΤΤΕ. Παναθηναϊκός κέρδισε για να κρατήσει τον προπονητή του, κέρδισε γιατί ήταν το στοίχημα για να κάνει ένα ακόμα δώρο στον Τζορτζ Μπάλντο που δεν είναι πια στην ομάδα. Καταρχάς. Ή κέρδισε γιατί έπαιξε καλύτερα από άλλα παιχνίδια. Θα σου πω. Δεν ξέρω αν έπαιξε καλύτερα από άλλα παιχνίδια. Δεν θα σου το πω αυτό πραγματικά. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι. Για τον Τζορτζ Μπάλντο θα πω μόνο ότι ο πανηγυρισμός θα λέει όλα. Σίγουρος αν τρεφάνε. Αυτή θα είναι πανηγυρισμή μέχρι τέλος του πρωτάθλημα. Ναι, το ξέρω, το πιστεύω. Πάντα ένα περιβραχιόνιο, σήκωμα προς τον ουρανό και καλά θα κάνουν. Και καλά θα κάνουν. Για μένα. Από εκεί πέρα δεν ξέρω εγώ ή δεν πρόκειται να σου πω αν κέρδισε για οποιονδήποτε λόγο. Εγώ θα πω ότι κέρδισε γιατί έπρεπε να κερδίσει. Είναι το πρωτάθλημα, παίζει κάθε αγώνα για να κερδίζει, κυνηγάει το πρωτάθλημα, άρα έπρεπε να κερδίσει. Πάντως σίγουρα δεν θα κυνηγήσω να βρω για ποιο λόγο και αν θα μείνει ο προπονητής ή όχι. Σίγουρα ο Όφη δεν έχασε γιατί έπρεπε να χάσει για να κάνει το χατήρι στον Παναθηναϊκό. Όχι, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε πολύ καλά στο και ο Παναθηναϊκός πέρα από την καλή απόδοση που είχε σε αυτό το παιχνίδι σε σχέση με άλλα παιχνίδια όπου δεν βλεπόταν, είχε και την τύχη με το μέρος του, καθώς όταν σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε, τη μία ο Ντραγκόφσκι διόρθωσε το λάθος του, ένα λάθος που ήταν πάρε βάλε για τον αντίπαλο επιθετικό του Όφη, και την άλλη το δοκάρι ήταν αυτό που έσωσαν την ομάδα του Τριφυλλιού από την ισοφάριση. Θα συμφωνήσω, αλλά θα σου κάνω και το δικηγόρο, τον απέναντι δικηγόρο, με την έννοια ότι και ο Παναθηναϊκός για μένα, αυτό το έχω ξαναπεί για τους επόπτες, δύο φορές πήγε να φυγεί ο Παναθηναϊκός μπροστά, όχι να βάλει γκολ, να δημιουργήσει ευκαιρία για γκολ. Κόπηκε ως offside, δεν ήταν offside για μένα για τις δύο φορές και ο βοηθός σήκωσε τη σημαία. Αν δεν είσαι σίγουρος. Οπότε καταγγέλνεις διαιτησία στον αγώνα του Όφη με τον Παναθηναϊκό. Καταγγέλλω. Για ακόμη μια φορά θα πω ότι
Ρε φίλε, να το πω έτσι φιλικά τελείω. Όχι, μην το μη σηκώνει τη σημαία αν δεν είσαι σίγουρο. Υπάρχει το βάρ. Περιμένει το βάρ. Μην κόβει τη φάση. Μάλιστα. Και με την δήλωση του Σωτήρη ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πιο ευρύ σκόρ υπέρ του στο χθεσινό παιχνίδι, εάν ολοκληρωνόντουσαν οι φάσεις της αντεπίθεσης. Προχωράμε. Και δεν προχωρούσαν από τον επόπτη. Προχωράμε στο επόμενο μάτς. Ολυμπιακός-Λεβαδιακός. Ολυμπιακός-Λεβαδιακός. Η έκπληξη αγωνιστική. Δεν θα πιστέψω την έκπληξη. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι όσοι ξέρουν μπάλα, όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο και όσοι μπορούν στο ελάχιστο να διηλύσουν το ποια ομάδα έχουν απέναντί τους και ποια ομάδα βλέπουν, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι ο Ολυμπιακός έχει ξαναπαίξει τέτοια παιχνίδια, έχει ξαναχάσει τέτοιους βαθμούς. Μην ξεχνάμε τον αγώνα με την Καλλιθέα, όπου για μένα δεν θα έπρεπε να το κερδίσει, αλλά το κέρδισε τελικά το μάτς με ένα γκολ το οποίο αμφισβητείται ακόμη από τους ειδήμονες. Μην ξεχνάμε τον αγώνα με τον Πανετολικό που έφερε 0-0 σβηστά, με 250 σέντρες μέσα στον αγώνα, αλλά χωρίς ουσία. Και μην ξεχνάμε και το ότι χθες, παρά το γεγονός ότι στο ημίωρο του αγώνα έχει προηγηθεί με 2-0, κατάφερε να πέσει σε Λιθαργό, να πέσει σε Χειμερία Νάρκη και να έρθει το μάτς 2-2. Αυτό για όσους νομίσαν ότι ο αγώνας με την Μπράνκα, το 3-0 του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπράνκα ήταν ο κανόνας, εγώ θα τους πω ότι κύριοι, τα πράγματα σας διαψεύδουν, δεν ξέρετε μπάλα. Ήταν απλά η εξαίρεση. Δεν ήταν ο κανόνας. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι καλός και το αποδεικνύει σε παιχνίδια που ο καλός Ολυμπιακός άλλες φορές δεν τα έπαιρνε πάρα πολύ εύκολα ή τουλάχιστον δεν θα έχινε την καρδάρα μου του γάλα από 2-0 στο ημίωρο. Μα αυτό σου λέω έκπληξη, γιατί δεν ήταν ένα μάτσο το οποίο ήρθε 1-0 ή 0-1, ισοφαρίστηκε και έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν 2-0, έλεγε στο πάρει σβηστά μετά τέλος και ξαφνικά 2-2. Αυτό ήταν έκπληξη. Σβηστά θα το έπαιρνε αν δεν έσβηνε τις μηχανές του. Ναι, τις έσβησε όμως ο Ολυμπιακός. Σίγουρα. Και επειδή ο Λεβαδιακός τις άφησε αναμένες, στην πορεία τον προσπέρασε και τον έφτασε. Δεν τον προσπέρασε και το έκανε 2-2. Το γι' αυτόν τον αγώνα έχουμε ερώτηση από fan club. Έχουμε για τον Ολυμπιακό, θα το απαντήσω μετά. Μετά, τώρα που λέμε για τον Ολυμπιακό. Ωραία. Στη φίλη μας λοιπόν που μας έστειλε μήνυμα και μας συζητάει πρόβλεψη για το μάλλον Ολυμπιακός. Πρόβλεψη για το μάλλον Ολυμπιακός. Εγώ να βοηθήσω. Πες. Θα πω ότι η τελευταία φορά που συναντήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες ήταν το 2014. 2-0 κέρδισε η Μάλμε. Το μακρινό 2014. Μπράβο, μέσα στη Σουηδία. Και 4-2 Ολυμπιακός μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Οπότε, τι λες, τι απαντάς. Εγώ, επειδή και η Μάλμε είναι δυνατή ομάδα, είναι πολύ δυνατή μας και είναι πρώτη στην Σουηδία. Είναι ένα πρωτάθλημα που μπαίνει Ιταλή, τελειώνει. Μπράβο, είναι πρώτη και μάλλον θα στηθεί την πρωταθλήτρια. Άρα και πιο έτοιμη. Και πιο έτοιμη. Παίζει μέσα στη Σουηδία. Εγώ θα σου πω ένα γκολ-γκολ. Θα σου πω ότι δύσκολο θα κερδίσει ο Ολυμπιακός μέσα στη Μάλμε. Μάλλον η ζυγαριά γέρνει προς τους γηπεδούχους. Εύχομαι να βρεθεί στη βραδιά του και να παίξει την μπάλα που σίγουρα θα περιμένουν οι φίλοι του για να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτόν. Πιστεύω ότι το μάτς είναι δύσκολο και θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί σε πολύ άσχημη μέρα η Μάλμε και στην καλύτερη του μέρα ο Ολυμπιακός για να πάρει θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι από ισοπαλία μέχρι νίκη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μάτς θα έχει γκολ. Εγώ θα πω στη φίλη μας, αν θέλει στοιχηματικά να προσεγγίσουμε το παιχνίδι, ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο το έστειλε το μήνυμα, για να μας διηγήσει να δει τι θα πούμε, θα πω ότι το μάτς γέρνει προς την έδρα, ξεκινάει από άσο και μπορεί να πάει μέχρι χ. Από εκεί πέρα, αν θέλει να το προσεγγίσουμε στοιχηματικά, καλό είναι και ένα over. Okay. Προχωράμε λοιπόν. Λαμία, η δικιά μας Λαμία με τον Αστέρα. Στον πάγκο ο Βόκολος. Ναι. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα, παιδιά. Ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Το ξέρετε, ήταν έκδοτο αυτό ακριβώς. Δύο ομάδες που παίξαν ένα ημίχρονο. Όσο παίξαν, αν κάποιοι θα θυμούνται αυτό το παιχνίδι, θα το θυμούνται για το δοκάρι του Μακέντα και για τις δύο αποκρούσεις του Κώστιτς, του τραντοφύλακα της Λαμίας. Ναι. Δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι σιγά με σπάσουμε τα αυγά. Αυτό. Δεν είχε φάσεις, δεν είχε τίποτα. Αν θέλει κάποιος να ακούσει από εμάς κάτι σόνι και καλά, εγώ θα πω ότι αυτός ο Αστέρας, ράστα βατσαλέτε και θα κλαίτε άκτορ, με τρεις αλλαγές προπονητών σε 8 αγωνιστικές, δεν πιστεύω ότι περιμένει κανένας να δει μπάλα από αυτήν την ομάδα. Όσον αφορά τη Λαμία, κλασική Λαμία, Λεωνίδα Βόκολου, ο οποίος βρήκε ένα ρόστερ το οποίο είναι
πολύ λίγο για να μπορέσει να κάνει αποτέλεσμα σε αυτήν την ομάδα και θεωρώ ότι μάλλον θα χρειαστεί πολύ δυνατές προσθήκες και οπωσδήποτε πολύ υπομονή για να δούμε κάποια καλά και θετικά αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανετολικός. Ατρόμητος Πανετολικός. 0-2. Ο Ατρόμητος μένα... ευκαιρίες. Ο Ατρόμητος κατοχή, αλλά όπως μου αρέσει να λέω πάντα, κατοχή είχαμε και το 40. Δεν μου λέει τίποτα η κατοχή. Πανετολικός, 2 γκολ. Και τρίτο θα έβαζε, αν δεν πήγαινε μπάλα δοκάρι. Ναι. Ή αν δεν αποκρούω τη Ζώτα, μπορεί να απέκρουσε και ο Δεν το θεωρώ μάτσα έκπληξη. Για κανένα λόγο. Θεωρώ ότι οι ομάδες είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή και ο Τρόμος δεν μπορούσε να κερδίσει, αλλά όπως και ο Πανετολικός σου κέρδισε. Δεν μου κάνει έκπληξη δηλαδή ότι κέρδισε ο Πανετολικός μας στον Ατρόμητο. Ναι. Μια υπερτιμημένη ομάδα ο Ατρόμητος με βάση τις μεταγραφές που έκανε και τον καινούριο προπονητή. Πανετολικός. Εντάξει, τώρα εγώ έχω ξανατοποθετηθεί, είμαι φαν του Πετράκη. Ναι, το έχεις ξαναπεί. Και δεν κρύβομαι, το έχω πει και μέσα από την εκπομπή άπειρες φορές. Θεωρώ τον άνθρωπο πολύ μεγάλο δάσκαλο του ποδοσφαίρου. Έναν άνθρωπο τον οποίο φέραν εκεί στο Αγρίνιο, τον εμπιστευθήκαν και τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Γιάννης Πετράκης, Γιάννης Μπουζούκης, προχθές αυτοί που κλέψαν τις εντυπώσεις στον αγώνα. Ο Πετράκης με το κουτσάρισμά του και με την ομάδα που κατέβασε. Μπουζούκης με το γεγονός ότι ήταν αλάνθαστος. Ήταν ηγετική μορφή και έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα με αυτό το απείρου κάλους γκολ που έκανε το 0-2 για τον Πανετολικό. Πανετολικός ο οποίος από την πρώτη αγωνιστική στην οποία υπέστη ήττα, οδυνηρή ήττα από την Λαμία μέσα στην έδρα του, έδειξε ότι μπορεί να είναι καλύτερος σε έναν αγώνα, έστω και με παίκτη λιγότερο, και έδειξε ότι από καθαρή τύχη έχασε, από καθαρή ατυχία έχασε εκείνο τον αγώνα, αφού είχε χαμένο πέναλτι, 2 δοκάρια και 2 κερδοθέντα γκολ στην κόψη του ξηραφιού. Respect για τέτοιες ομάδες, respect και για την εξέδρα των φίλων του Πανετολικού μέσα στο Περιστέρι προχθές, όπου το πανό που ανήρτησαν, και θέλω να ψάξετε να το βρείτε τι έλεγε, μάλλον λέει πολύ περισσότερα από αυτά που λένε κάποια συνθήματα αλληγινά που χρησιμοποιούν άλλοι οπαδοί σε άλλες ομάδες. Το τελευταίο που θέλω να πω εγώ είναι για τον Ατρόμητο, ότι πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τι φταίει, όχι εμείς, η δίκη του Ατρόμητου. Το θέμα είναι πρέπει να δούμε τι πάει λάθος και δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ενώ έχει καλές μονάδες, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θα το ξαναπώ, καλή ομάδα είναι αυτή. Μάλλον καλή ομάδα δεν είναι αυτή που έχει 11 καλούς παίκτες, αλλά έχει 11 παίκτες που μπορούν να παίζουν καλά μαζί. Προχθές ο Ατρόμητος σήμερα δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό. Περίμενε όλα από έναν Ουάρντα. Ένα Ουάρντα που έκανε ό,τι μπορούσε, δημιούργησε κάποιες φάσεις, αλλά όταν αυτός κουράστηκε, δεν ξαναπηλήθηκε η αιστεία του Πανετολικού. Μπράβο. Προχωράμε και το τελευταίο μάτς. Βόλος Πανσεραϊκός. Βόλος Πανσεραϊκός. 0-1. Ο Βόλος είναι ομάδα η οποία δεν είναι να την εμπιστεύεσαι εντός έδρας. Χάνει μέσα, κερδίζει έξω. Ο Βόλος είναι ομάδα η οποία έχει μονάδες, έχει προπονητή οξυδερκή που μπορεί να δράξει αυτό που ζητάει ένας προπονητής από τους παίκτες του. Αυτό που δεν έχει είναι έδρα και αυτό που δεν έχει είναι ακόμα ένας κορμός τέτοιος που να μπορεί να παίρνει μέσα έξω τα παιχνίδια. Μέσα πρέπει να το κερδίσεις το μάτς, έξω πας να το κλέψεις. Παίζει καλύτερα εκτός λοιπόν πηγαίνοντας να κλέψει ένα παιχνίδι παρά εντός που επιτακτικά χρήζεται φαβορή και πρέπει να κερδίσει το μάτς. Σέρες, ένας παίκτης ο οποίος και πέρσι είχε δώσει, είχε τα διαπιστευτήριά του, Μπετανκόρ, ο οποίος πέρσι είχε πετύχει 6 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα, φέτος σε 8 αγωνιστικές είχε καταφέρει να πετύχει 5 γκολ. 5 γκολ τα οποία είναι γκολ και τρίποντο. Δηλαδή έβαλε τον γκολ στη Λαμία, 3 πόντους ο Πανσεραϊκός. Έβαλε τον γκολ στο Βόλο, άλλους 3 πόντους ο Πανσεραϊκός. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος πολλές μικρές ομάδες θα τον ήθελαν, γιατί εκτός από δεινό σκόρερ όπως μας αποδεικνύει ότι είναι, είναι και ένας παίκτης ο οποίος δεν βγάζει νεύρα, παίζει καθαρά, προσπαθεί να συνδυαστεί, κάνει και επίδειξη αλτρουισμού πολλές φορές, οπότε respect σε αυτόν τον παίκτη ο οποίος έχει καταφέρει να πάρει την ομάδα από χέρι και να την πάει λίγο πιο πάνω από τις πολύ δύσκολες θέσεις της βαθμολογίας. Τι βαθμολογία έχει ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή? Έχει φτάσει 8-7 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός αυτή τη στιγμή είναι στους 7 βαθμούς. Στους 7 βαθμούς. Εντάξει, με 2 νίκες εκτός έδρας, έτσι. 0-1 στη Λαμία, 0-1 στο Βόλο. Μπράβο.
Έχουμε άλλο παιχνίδι. Δεν έχουμε άλλο παιχνίδι. Δεν έχουμε. Πάμε γρήγορα στα ευρωπαϊκά μάτς που θα έχουν οι ελληνικές μας ομάδες. Πολύ γρήγορα. Μίλα εσύ γι' αυτό. Την Πέμπτη είναι όλα τα μάτς, 24 Δεκάτου. Ο Παναθηναϊκός για το conference παίζει με την Chelsea. Μην μου πεις και εσείς μην μου πείτε. Αν θα προβλέψω κάτι, γιατί τι να σας πω, ότι η Chelsea έχασε 2-1 από τη Liverpool, ότι είναι σε κακό φεγγάρι, ότι είναι έκτη στη βαθμολογία. Ότι είναι ανάδρομος ο Ερμής. Ναι, ότι δεν πάει καλά. Χαίρομαι πολύ. Είναι η Chelsea, παιδιά, είναι στην Premier League και ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλά. Ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός, έχει πάει Wembley, δεν κατάλαβα τι υποβαθμίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν υποβαθμίζει τον Παναθηναϊκό καθόλου. Ναι. Δεν υποβαθμίζω την Chelsea. Αυτό κάνω. Δηλαδή, μην πει κάποιο ότι η Chelsea είναι Chelsea, Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Chelsea. Παναθηναϊκός Chelsea. Λοιπόν, ένα ακόμα μνημόσυνο στον Τζόρτζ Μπάλτο που δεν χάνει ο Παναθηναϊκός με τίποτα από τη Chelsea. Παιδιά, παίξτε το για μένα έτσι, άσοχη μερικά ψηλά. Κατευθείαν. Εντάξει, κλείσει την κουμπί, δεν έχει νόημα. Τι έφτιαξε τώρα. Έχουμε μετά για την Europa, Πάοκ Πλιζέν, Βικτόρια Πλιζέν. Πάοκ Πλιζέν. Η οποία κέρδισε 1-3 την τέταρτη ο Στράβα, η οποία Πλιζέν είναι τρίτη στο πρωτάθλημά τη. Δεν ξέρω τι κάνει Πλιζέν, πώς πάει Πλιζέν. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Είναι ομάδα που είναι γνωστή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Είναι. Κάθε χρόνο κάπου κοσμία. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι κάνει φέτος. Μια διοργάνωση. Μην σας πω ψέματα, δεν έχω ιδέα. Εντάξει. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, όταν δούμε τον σωστό καλό ΠΑΟΚ, θα την κερδίσει. Το πιστεύω αυτό. Και μέσα στην Τούμπα κιόλας. Ναι. Εγώ θα είμαι υπέρ των ελληνικών ομάδων, παιδιά, να ξέρετε. Κλείνω Ολυμπιακού για την οποία τοποθετήθηκα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το μάτς. Εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το μάτς. Εγώ πιστεύω ότι ο σοβαρός ΠΑΟΚ θα το πάρει το μάτς. Το τελευταίο μάτς το είπαμε και πριν είναι από το Μάλμε Ολυμπιακός. Γι' αυτό εγώ τοποθετήθηκα. Αν θες να πεις κάτι. Όχι, μόνο ότι η Μάλμε έκανε γκέλα με την τελευταία Βάστερας. Θα την στοιχίζει. Το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Το έχει πάρει σχεδόν. Ωραία, μπορεί να βγάλει και τα έξοδα για την επόμενη χρονιά. Πάμε σε προβλέψεις. Όχι, δεν πάμε σε προβλέψεις. Έχουμε να απαντήσουμε στο φίλο μας τον Ασανσερά. Ναι. Τι μας ρωτάει. Μας ρώτησε να πούμε τη γνώμη μας για την επιστροφή του Μανολά. Ναι, στον Παναξιακό. Μπράβο και τη γνώμη μας πώς βλέπουμε βασικά ότι παίζει center for. Το ξέρεις τον ανέκδοτο που λέει τώρα θα αξιοποιήσω γίνανε και μερακλείδες. Εντάξει, νομίζω ότι πήγε σε μια πάρα πολύ μικρή κατηγορία. Ο Μανολάς αρεσκόταν πάντα, όποιος ξέρει την πορεία της καριέρας του, να προωθείται. Συνήθως έβαζε γκολ με κεφαλιές σε κάτι στημένα κτλ. Αλλά μπορούσε και να συνδυαστεί και το 1-2 να παίξει άνετα και να βγάλει και κάθε την παλιά. Θεωρώ ότι στη αυτή τη μικρή κατηγορία που πήγε, στην ηλικία των 33-34 χρονών, πόσο είναι τώρα, μπορεί να διδάξει μπάλα. Μπορεί να βγάλει τα αποθυμένα του να παίξει και center for. Ούτως ή άλλως στο χθεσινό παιχνίδι μεταξύ. Το έχω σημειώσει Παναξιακός, Μάρτ Πισαϊκός. Με το καλημέρα έβαλε 5 τέρματα στο 2, στο 9, στο 12, στο 20, στο 34 και στο 35. Αποφάσισε να πάει να κάνει μπάνιο πρώτος, γιατί μπορεί να μην έχει και πολύ ζεστό νερό το γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει ηλιακό. Πάντα άξιος ο Μανολάς στον Παναξιακό. Και να καθίσει απ' έξω από εκείνο το όπως του. Εκεί θα μείνει, και ο θείος του ο Στέλιος. Καλά έκανε και γύρισε στα Πάτρια Εδάφη και θα είναι πολύ καλό. Τα παιδιά εκεί που θα τον έχουν ακόμα και αντίπαλο να μαθαίνουν από αυτόν ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο. Πότε νευριάζουμε, πότε κάνουμε τάκλιν, πότε παίρνουμε την ομάδα στους ώμους μας και πότε αλλάζουμε και ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Γιατί καλό είναι να παίζεις καλά το ρόλο σου, αμυντικός, κεντρός, εξτρέμ, ό,τι θες κτλ. Αλλά αν η ομάδα σε χρειαστεί, ακόμα και τέρμα θα πρέπει να παίξεις. Εγώ έτσι αιτιολογώ το γεγονός της επιστροφής στα Πάτρια Εδάφη και του ότι πλέον από χθες ο Μανολάς συστήθηκε σαν σκόρερ έστω και στις μικρές κατηγορίες της περιοχής η οποία τον γέννησε. Εγώ στο φίλο μας θα πω ότι στην άμυνα υπήρξε το μπου. Τώρα κάνει μπου μπροστά. Σωστό και αυτό. Πάμε γρήγορα. Όχι πριν την επόμενη αγωνιστική. Αυτά ακόμα κάθονται εκεί. Θα σου πω πολύ γρήγορα. Παίξε την κούλουση επιτέλους στοίχημα. Πάλι προηγήθηκε και έχασε. Εγώ όσον αφορά τη Wolves, την άποψή μου την είπα on camera. Ανατροπή. Και είπα παίξτε τη Wolves ανατροπές. Πέρα από το ότι έχει δύο μέσα, έχει δύο έξω κτλ. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην κάθεται και πάρα πολύ. Αλλά ανατροπές, κάνει ανατροπές η ομάδα. Συνέχεια. Έκανε. Πάλι ανατροπή. Κέρδιζε. 1-0 και του γύρισε 1-2. Ωραία. Εμείς μοιράζουμε λεφτά τώρα, αν εσείς δεν τα παίρνετε, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Μην βρέχει την ομπρέλα. Βέβαια. Αυτού του είδους οι προτάσεις είναι και για ανθρώπους οι οποίοι είναι και λίγο κοντά στο στοίχημα.
Δεν θέλουμε να πείσουμε ανθρώπους να παίξουν. Όχι. Απλά δίνουμε κάποιες έτσι προτάσεις δικές μας σε αυτούς που ήδη παίζουν. Πάμε επόμενη αγωνιστική, ένατη αγωνιστική του Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ναι. Πριν την παρέλαση. Πανετολικός Βόλος. Πανετολικός. Α, μια σκύπα πριν την παρέλαση και τοποθετήθηκαμε πριν για τον Ατρόμητο. Εν συντομία να πούμε ότι ο Γκαρσία δεν πατάει καλά στην καρέκλα του πλέον. Οι αμφισβητήσεις πριν τον αγώνα με τον Πανετολικό δίναν και παίρναν και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνανε ακόμα περισσότερες. Θεωρώ ότι επειδή ο Βόλος είναι καλή ομάδα εκτός έδρας και παίζει πολύ πιο ανάλαφρα, το goal-goal είναι ό,τι καλύτερο για να προτείνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Goal-goal Πανετολικός Βόλος. Άσο. Λεβαδιακός Λαμία. Λεβαδιακός Λαμία. Ο θάνατός η ζωή μου. Ο Λεβαδιακός τελευταίος. Όχι, δεν είναι τελευταίος. Όχι. Είναι ένα βαθμό πίσω από τη Λαμία με πέντε βαθμούς. Βασικά είναι τελευταίος, έχεις δίκιο. Μαζί με την Άθενα Καλυθέας. Ναι, ναι, ναι. Ένα βαθμό πίσω από τη Λαμία. Ένα μάτς το οποίο θα πάει στη δύναμη περισσότερο, αλλά νομίζω ότι ο Λεβαδιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει το παιχνίδι. Θα πω άσοχη. Χι, ξέρω. Πανσεραϊκός ΑΕΚ. Πανσεραϊκός ΑΕΚ. Σε ένα γήπεδο που πέρυσι η ΑΕΚ άρχισε να χύνει την καρδάρα με το γάλα. Mm-hmm. Εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το ματς η ΑΕΚ, πιστεύω, μέσα στις σέρες οι οποίες δεν έχουν πείσει μέχρι τώρα ότι έχουν έδρα η οποία μπορεί να στερήσει βαθμούς από μεγάλες ομάδες. Όμως, κρατάτε και μια πισινή γιατί η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι όταν θέλει είναι τέλεια αυτόχειρας. Ισχύει. Διπλό λοιπόν, αλλά... Αλλά. Εγώ θα έλεγα, θα δώσω μια άλλη πρόληψη για πιο πολλά, για μεγαλύτερη απόδοση. Anytime scorer, Betancor. Anytime scorer, Betancor. Ναι. Οπότε, γιατί αφού να σκοράρουν οι σέρες, μπορεί να παίξετε και goal-goal και over και τα λοιπά. Ας το ξανακάνει. Προχωράμε. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Θέλω να δω τι θα γίνει, αλλά δεν έχω την πολυτέλεια. Με τη Μάλμε. Το μεσοβδόμαδο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μάλμε. Πόσο θα κουραστεί, αν θα είναι στα κόκκινα, αν, πολλά αν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι εύκολο το μάτς για τον Ολυμπιακό. Εγώ θα πάω με το άντερ. Άντερ 2,5. Άντερ 2,5 λες, Ναι. 2-3 γκολ θα πω εγώ. Νάτος, ρε παιδιά, το άδραξα αμέσως. Ναι. Παναθηναϊκός Άρης. Παναθηναϊκός Άρης. Ο... Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ναι. Και παίζει και αυτός Ευρώπη. Ναι. Εγώ έχω σκεφτεί ήδη. Έχει σκεφτεί ήδη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ παιδιά θα πω γκολ-γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα να βάλει γκολ και έχει τη δυνατότητα να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Χου. Χι. Δεν χαμογελάει, απλά λέει χι. Πάω κόφι. Ο ΠΑΟΚ θα έρχεται. Δεύτερο σερί εντός για τον ΠΑΟΚ. Ένα ευρωπαϊκό, ένα... Ο Όφης σκοράρει. Over. Πάω κόφι over. Εγώ θα πω όπως έλεγε τη διαφήμιση, ξέρω άσο βλέπω. ΠΑΟΚ. Και Άθενς Καλυθέα Ατρόμητος. Η Καλυθέα έχει δείξει ότι είναι άτυχη ομάδα. Αφού δεν πήρε τους βαθμούς στις αγωνιστικές στις οποίες δίδαξε ποδόσφαιρο, τώρα έχει αρχίσει και ζορίζεται πάρα πολύ και ψυχολογικά, αρχίζουν και βγαίνουν και νεύρα. Δεν έχει σταματήσει να παίζει μπάλα, προστεύω το λέω αυτό το πράγμα. Ο Ατρόμητος πιθανόν να είναι το τελευταίο μάτς του Γκαρσία, εάν δεν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι. Οπότε μπορεί να μην κάνει να μην δει και παρέλαση στο Περιστέρι. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι θα πάω με το Χ. Εγώ σε, το... Ατρόμητος, εγώ σε αυτό το μάτς που βλέπω τον Ατρόμητο να πούμε σε να παίζει η καρέκλα του Γκαρσία. Μία Άθενς Καλυθέα νευρική αρκετά γιατί είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Θα πω over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα έχει ένταση στο μάτς. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε με αυτά. Εγώ να, πω, να τονίσω κάτι πριν κλείσουμε. Κάτι που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Ηρακλής στη Super League 2. Ναι. Και έκανε την πρώτη τη νίκη με τον Εθνικό Νέο και ένα με δύο. Στο Καφτατζόγλιο. Α, επέστρεψε. Ναι. Και δεν είναι αυτό για μένα κάτι το wow. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και το αναφέρω είναι ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή βάλαν χρήματα για εισιτήρια για κόσμο ο οποίος δεν είχε να αγοράσει. Κάναν έρανο, μαζέψαν. Ναι, μαζέψαν χρήματα για τον κόσμο που δεν είχε να πάει στο γήπεδο. Και βοήθησαν. Για ένα εισιτήριο που έχω να πω ότι είναι πανάκριβο, στα δικά μου τα μάτια, 25 ευρώ. Και το αναφέρει και το αναφέρω. 25 ευρώ. Έκαναν αυτό οι εργαζόμενοι από εδώ του Ηρακλή και μπράβο από μένα. Τέτοιες κινήσεις είναι
Πέρα από καλές σαν κινήσεις, είναι και ένας μπούσουλας. Δηλαδή, σου λέει στον άλλον, αν ήξερε πρόεδρε τα μάτια σου, εδώ βλέπεις κάνω μέρανο για να πάρουν κάποιοι ακόμη κάποιο διαρκείας. Ναι. Είναι αλήθεια, παιδιά, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Είναι αλήθεια ότι το τι είναι πολλά χρήματα και τι είναι λίγα για τον οποιονδήποτε, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Αυτό που θα πρέπει να βάλουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλοι οι παράγοντες ή όλοι αυτοί που ασχολούνται με το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο και που αγοράζουν κάποιες ομάδες ή επενδύουν σε αυτές, είναι ότι με τόσο σφιχτό το λουρί γύρω από το λαιμό και με τόσο σφιχτή την τσέπη όλων μας, καλό θα ήταν να αρχίσουν να κάνουν κάποιες προσφορές όσον αφορά το δικαίωμα του κάθε φιλάθλου να πάει στο γήπεδο. Δεν μπορεί ο κόσμος πλέον να πληρώσει ακριβά εισιτήρια, δεν μπορεί ο κόσμος πλέον να στηρίξει όσο και να αγαπάει την ομάδα του, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Εγώ σμπρώχνω, προτρέπω όλους τους παράγοντες να βάλουν φθηνό εισιτήριο για να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Να μην στερήσουν το δικαίωμα από όλους αυτούς που το Σαββατοκύριακο το μοναδικό τους αποκούμπι ήταν ένας αγώνας ποδοσφαίρου, να πηγαίνουν σε αυτό το γήπεδο που τους χαρίζει, μπορεί και τη μοναδική χαρά μέσα στην εβδομάδα. Εγώ να πω ότι αυτή την εκπομπή την αφιερώνω στο γιο μου που αυτές τις μέρες περνάει δύσκολα και θέλω να πιστεύω ότι θα βγει πιο δυνατός από αυτόν τον αγώνα που δίνει. Από εκεί πέρα σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, μέχρι την επόμενη εκπομπή, τη 12η, να χαμογελάτε, γιατί πέρα από προσωπική ευεξία κάνει και αυτούς που δεν σας χωνεύουν να ανησυχούν, να τρώτε καλά και να σκεπάζεστε και πριν πείτε ή πριν κάνετε οποιαδήποτε μακακία, καλό θα ήταν να το σκέφτεστε. Είναι νόμιμο, είναι αφορολόγητο και εντελώς δωρεάν. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.